Μήνυμα ενότητας εκπέμπουν οι Βρυξέλλες. Ομοφωνία υπήρξε στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι βασικές διαπραγματευτικές γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις για όλους τους πολίτες και τις οικογένειές τους που θα επηρεαστούν από το Brexit από κάθε πλευρά. Αυτή πρέπει να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία. Σε αυτή τη φάση, τα δικαιώματα των πολιτών τίθενται κατά προτεραιότητα στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων για το Brexit. Επιθυμούμε να συνεχίσουμε να έχουμε καλές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επιθυμούμε να εκπροσωπούνται τα συμφέροντά μας. Οι 27 νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Οποιασδήποτε επίσημες συνομιλίες για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αρχίσουν πριν την διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών στις 8 Ιουνίου στη χώρα. Πιστεύω πως η Τερέζα Μέι θέλει να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα στο Συντηρητικό Κόμμα ώστε να πετύχει όχι ένα μισό Brexit ή ένα ήπιο Brexit, αλλά το δικό της Brexit. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην Επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ, επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το Λονδίνο. Η ενότητα δεν είναι κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύω αντίθετα πως είναι προς το συμφέρον του. Είναι η ενότητα που αποδεικνύει ότι είμαστε ενωμένοι, διότι έχουμε λόγους για αυτό με τρόπο αδιαπραγμάτευτο. Γιατί πρέπει οι Γάλλοι να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας τους εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, εξήγησε ο Φρανσουά Ολάντ. Με την υπόθεση του Brexit βλέπουμε πως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πια προστασία, δεν υπάρχουν εγγυήσεις, δεν υπάρχει ασφάλεια για την κοινή αγορά. Η επιλογή που έχουν να κάνουν οι Γάλλοι πολίτες την Κυριακή 7 Μαΐου ενέχει έναν κίνδυνο. Οι Γάλλοι, αλλά και όχι μόνον, πρέπει να φοβούνται πως πιθανή έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει. Από αυτή την άποψη, είναι αληθές πως οι εκλογές της 7ης Μαΐου είναι μια ευρωπαϊκή επιλογή. Υπάρχει μια σπάνια αίσθηση ενότητας μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών καθώς ξεκινάει η διαδικασία του Brexit τους επόμενους μήνες και σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και επεξεργασία των θεμάτων. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται κάτι περισσότερο από τις βρετανικές εκλογές ώστε οι 27 να αλλάξουν στάση σε αυτή τη φάση.